Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Είχαμε αναφέρει στην αρχή της συνεδρίασης ότι είναι σίγουρο ότι από τους συναδέλφους και της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα προκύψει ένα θέμα αντισυνταγματικότητας. Και το βάλαν και οι δύο. Όπως βέβαια το είχαν βάλει και στη συζήτηση τέλος Οκτωβρίου. Με τις ίδιες αιτιάσεις, όπως κάνανε και το πρωί και όπως προσπαθούν με κάθε τρόπο να σταματήσουν τη διαδικασία αυτή εκδημοκρατισμού και στον χώρο των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Καταλαβαίνουμε τι κάνετε. Θέλετε με κάθε τρόπο να δημιουργήσετε κόλλημα. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Πράγματι, είναι πολύ εύκολο να μαντέψουμε τι θέλετε να κάνετε. Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να μην γίνει διαγωνισμός. Το είπε ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρδος. Δεν θέλετε να γίνει διαγωνισμός. Το έχετε πει εδώ, μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Όμως, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, έχουμε εκπλαγεί με την ομότητα της δήλωσης του κυρίου Δένδια, αλλά και του κυρίου Λοβέρδου, που προέβλεψαν ότι θα γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα ανώτατα όργανα της δικαιοσύνης για τον νόμο αυτό. Και αναρωτιέμαι, μέχρι εκεί έχετε φτάσει? Μήπως ξέρετε και ποιος καναλάρχης θα κάνει την προσφυγή? Μήπως ξέρετε και ποιος από όλους αυτούς που αφήσατε χωρίς άδεια να λωνίζουν 25 χρόνια? Μήπως, κύριε Πρόεδρε, και αυτό είναι τακτοποιημένο? Αναρωτιόμαστε, μέχρι εκεί έχει φτάσει ο κατηφορός σας? Γνωρίζετε και ποιο οικονομικό συμφέρον θα προσβάλλει το νόμο της κυβέρνησης? Όλα πια τα γνωρίζετε σε αυτή τη χώρα? Τόσο πολύ είναι αυτό το βαθύ κράτος, τόσο πολύ διαπλεκόμενο είναι? Μας κάνει φοβερή εντύπωση, κύριε Πρόεδρε. Εμείς βέβαια ξέρουμε ποιο είναι το βασικό συνταγματικό θέμα που συζητάμε σήμερα. Το ότι επί 25 χρόνια οι κυβερνήσεις του δικοματισμού επέμεναν και επέλεγαν να μην εφαρμόζουν το 15 παράγραφο 2 του συντάγματος. Γιατί όλες οι πράξεις τους, ακόμα και αυτή η φασαρία σήμερα, συνηγορεί υπέρ αυτού του σκοπού. Να εξυπηρετήσουν ένα φαύλο σύστημα εξαρτήσεων της πολιτικής, της οικονομικής και της επικοινωνίας. Αυτό κάνατε. Και αυτό κάνετε ακόμα και σήμερα. Διότι δεν θίγει αυτό μόνο την ενημέρωση. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Θίγει την παιδεία μας, θίγει τον πολιτισμό, θίγει την κουλτούρα του λαού μας, τα ήθη του λαού μας, την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και όλα αυτά μπορούν να υποστηριχθούν από την τηλεόραση. Βέβαια δεν έχουν σταματήσει μόνο στην αδειοδότηση, να πούμε την αλήθεια. Ρίξανε το μαύρο στην ΕΡΤ, δώσανε το μονοπόλιο στους ιδιώτες στην Τίτζια. Όλα αυτά που είναι πολύ πέρα από την αντισυνταγματικότητα. Αλλά για μας το Σύνταγμα είναι πάνω απ' όλα, γιατί είναι η δημοκρατία της πατρίδας μας. Και πρέπει να ανακοινώσουμε βέβαια κάτι που προσπαθείτε να κρύψετε, λες και έχουμε κοντή μνήμη. Ότι από το 1997 υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, στο οποίο τάχατε στα προσφύγετε, την οποία δεν υλοποιήσατε. Που ήταν να γίνει διαγωνισμός και να δοθούν άδειες. Γιατί τώρα θα προσφύγετε στο ΣΤΕ? Και γιατί μια απόφαση του ΣΤΕ του 1997 δεν την τηρείτε? Αναρωτιόμαστε. Αυτό είναι? Κατά πώς μας βολεύει? Αλλά κάρτη δημοκρατία? Αυτή τη δημοκρατία υπηρετείτε? Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε όλοι ίδια δικαιώματα στην αίθουσα. Αλλά να λέμε την αλήθεια. Και βέβαια, αυτό που σας πειράζει είναι ότι ο νόμος του Οκτωβρίου πρακτικά οχύρωσε και το άρθρο 15, αλλά και τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής. Και ποιο είναι το βασικό θέμα της συνταγματικότητας που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα? Πολύ πρακτικά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, λειτουργεί αντισυνταγματικά, διότι σε τρεις διασκέψεις των Προέδρων της Βουλής δεν προτείνει κανέναν για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και είναι συνταγματική σας υποχρέωση, όχι δυνατότητα, είναι συνταγματική σας υποχρέωση να συμβάλλετε ή δυνατόν και ομόφωνα, λέει το Σύνταγμα, στη συγκρότηση ανεξάρτητης αρχής. Όμως, όχι απλά παραβιάζετε το άρθρο 101α του Συντάγματος με τη μη συγκρότηση της αρχής, αλλά ταυτόχρονα επιμένετε να μην εφαρμοστεί και το άρθρο 15 παράγραφος 2. Ποιος λοιπόν λειτουργεί αντισυνταγματικά? Η αντιπολίτευση που μέχρι τώρα προσπαθεί να αναιρέσει δύο άρθρα του Συντάγματος, ή εμείς που λέμε παρόλες τις προσπάθειές σας δεν θα σας κάνουμε τη χάρη? Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος θα εφαρμοστεί και θα γίνει διαγωνισμός και θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία και θα δοθούν τηλεοπτικές άδειες και έσοδα θα υπάρχουν και νομιμότητα θα υπάρχει. Γιατί αποτελεί εκτροπή η δική σας λειτουργία μέχρι τώρα, αντιδημοκρατική εκτροπή,
και είναι ευθύνη της κυβέρνησης να τηρήσει τη δημοκρατία στη χώρα μας. Και επιλέγουμε την εισαγωγή της τροπολογίας για την εφαρμογή του συντάγματος. Χωρίς λοιπόν να μπούμε επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε, κάτι που δεν απέφυγαν βέβαια οι συνάδελφοι, ενιστάμενοι τοποθετούμαστε κατά των ενστάσεων και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και της Νέας Δημοκρατίας, διότι πολύ απλά εμείς υπηρετούμε το Σύνταγμα και όχι βέβαια το πάρτι της διαπλοκής, της διαφθοράς και της ανομίας που στήσατε και υπηρετείτε ακόμα και σήμερα. Προχωρούμε στον κύριο Θεοχάρη Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από το Ποτάμι, για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.